γιατί ο στρατός έχει σκοπό να σας ξαναστείλει στην κοινωνία υγιείς ψυχικά και σωματικά, αλλά και με γνώσεις. Άντε τώρα, πληθείτε, ντυθείτε και ετοιμαστείτε για την αναφορά και για τις μεταθέσεις. Βασίλη, μάλιστα. Γεια σου ρε Βασίλη νικητή, γιατί πραγματικά είσαι νικητής. Είμαι σίγουρος πως θα πετύχεις τη ζωή σου. Τώρα που έχεις πολύ δύναμη, βοήθησε λίγο και το κορίτσι σου που έχει ξεστρατήσει. Βασίλη, φιλαράκι είσαι πρώτος. Και εσύ είσαι πρώτος, λοχιά. Δεν σε κάνει να ξεχνάς τα προβλήματά σου το ναρκωτικό. Στα μεγαλώνει τα προβλήματα και στο τέλος σε καταστρέφει. Διώχνω μακριά σου για να σωθείς. Φύλακα της γης των Ελλήνων. Η ιστορία που είδες είναι αληθινή. Ο νικητής δεν είναι μόνο ο Ολυμπιονίκης της ζωής, αλλά και ένας άξιος φρουρός της πατρίδας με ακαταμάχητη δύναμη, χάρη στον πανίσχυρο και υπερσύγχρονο πλεισμό του, το υψηλό του φρόνημα, την διαρκή ετοιμότητά του, το μεγάλο βαθμό της μαχητικότητάς του, τη συνειδητής πειθαρχίας του και της μεγάλης αγάπης του για την πατρίδα. Με αυτή τη δύναμη είναι έτοιμος να τιμωρήσει σκληρά οποιονδήποτε επιβουλευτεί την ακεραιότητα της γης, του αέρος και της θάλασσας των Ελλήνων. Αυτή είναι ακριβώς τη μεγάλη σου δύναμη. Προσπαθούν οι εχθροί του έθνους με τα ναρκωτικά να διαβρώσουν και να καταστρέψουν. Όμως, είδες, έμαθες, μπορείς, σύντριψέ τους. Οι εχθροί του έθνους με τα ναρκωτικά να διαβρώσουν και να καταστρέψουν. Όμως, είδες, έμαθες, μπορείς, σύντριψέ τους.